Θα πάμε στο χώρο της εκπαίδευσης τώρα, κυρίες και κύριοι. Διημερίδα με θέμα πολλαπλή νοημοσύνη, μαθησιακή λειτουργία, ολιστική προσέγγιση διοργανώνει σήμερα και αύριο στη Λαμία το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας. Ένα σεμινάριο που εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών. Οι εισηγητές, ο διδάκτορ Γεώργιος Φλουρής, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο διδάκτορ επίσης Γεώργιος Τσιναρέλης, επισκέπτης καθηγητής. Για το διήμερο αυτό επιμορφωτικό σεμινάριο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τους εισηγητές που είναι ζωντανά εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθατε. Δίπλα μου είναι ο κύριος Φλουρής, όπως είπαμε, καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε Φλουρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Τσιναρέλης. Επίσης, που έχει σπουδάσει παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει περάσει από πολλά πανεπιστήμια και του εξωτερικού επίσης και είστε επισκέπτης καθηγητής. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το διήμερο σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Φλουρή. Βεβαίως. Μια μικρή διόρθωση. Βεβαίως. Δεν λέγεται πλέον ΦΠΠΣ, το ναι, αλλάξαμε πρόσφατα, και είναι Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την ιδιότητά σας. Πάμε τώρα στο αντικείμενο της διημερίδας. Βεβαίως. Τι θα μάθουν οι εκπαιδευτικοί μας. Αλλά επειδή είναι ανοιχτό σε όλους και στο κοινό. Έτσι. Και στους γονείς επίσης των μαθητών, τι θα μάθουμε. Για την πολλαπλή νοημοσύνη, τι θα μας διδάξετε. Θα σας πω τι θα μάθουν, αλλά και τι θα μάθουμε κι εμείς ως εισηγητές, γιατί πάντα μαθαίνουμε από τα ακροατήριά μας. Mm-hmm. Απόψε θα αναπτύξουμε το θέμα διαχρονικές μορφές νοημοσύνης, και όταν λέμε διαχρονικές, από την περίοδο του Αριστοτέλη, που πρώτος είπε ότι υπάρχει κοινωνική νοημοσύνη και ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό «ον». Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν την κοινωνική νοημοσύνη. Θα δούμε τη συναισθηματική νοημοσύνη που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει και είναι αυτή η διαχείριση των συναισθημάτων των δικών μας και η διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων. Οπότε μιλάμε για ενσυναίσθηση και κοινωνική μετάσταση. Θα δούμε τη νοημοσύνη επιτυχίας, τι χρειάζεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο, ναι, να πετύχει σήμερα και στο μέλλον. Και θα δούμε και την πολλαπλή νοημοσύνη, απλώς θα την αναφέρουμε απόψε, αλλά αύριο θα διεισδύσουμε σε αυτή και θα δούμε τις πρακτικές της και θα κάνουμε και βιωματικές δραστηριότητες. Ναι. Να συμπληρώσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις, είναι στο αμφιθέατρο της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, με ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω WebEx και μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. Και έχουν δηλώσει συμμετοχή πολλοί εκπαιδευτικοί, όχι μόνο από εδώ, από την περιοχή τη δική μας, από όλη την Ελλάδα. Μου είπαν υπεύθυνοι διοργανωτές ότι είναι πάνω από 2.000 οι συμμετοχές μέχρι τώρα. Ακριβώς. Είναι σημαντικός αριθμός. Και κάποιοι παρακολουθούν. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στις πόλεις εκεί. Mm-hmm. Να πάμε και στον κύριο Τσιναρέλη και να μας πείτε έτσι, ποιο είναι το μήνυμα, πού στοχεύει αυτό το διήμερο σεμινάριο, τι θέλετε να μάθουν, τι να περάσει προς την εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο. Αυτό που θα περάσει από τη δικιά μου πλευρά είναι το φάσμα των νευροεπιστημών της εκπαίδευσης. Δηλαδή θα εισηγηθώ, θα παρουσιάσω στους συναδέλφους ένα αντικείμενο που περίπου τον 2ο αιώνα μετά Χριστό ένας Αλεξανδρινός φιλόσοφος μας το είπε, δηλώνοντας ότι νους ορά και νους ακούει, τα δάλα τυφλά και κοφά. Ο εγκέφαλος είναι που βλέπει, ο εγκέφαλος είναι που ακούει και ο εγκέφαλος είναι που μαθαίνει. Γι' αυτό θα τους εισηγηθώ απόψε ότι δεν υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες, αλλά υπάρχουν δυσκολίες μάθησης. Και δεν υπάρχουν παιδιά πριν των πολύ βαριά κλινικών περιπτώσεων που δεν μαθαίνουν. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν. Μαθαίνουν μέχρι στο επίπεδο που μπορούν και προσαρμόζονται μέχρι στο επίπεδο που είναι ικανά να μάθουν. Άρα μαθαίνουν. Εάν δεν μάθαιναν, δεν θα υπήρχαν ειδικά σχολεία. Τότε γιατί τα δημιουργούμε. Αυτό θα είναι το ένα σκέλος. Και την επόμενη μέρα, αύριο,
Θα κάνουμε επίσης πρακτική εφαρμογή σε ένα καινούριο σύστημα προγραμματισμού της εκπαίδευσης που λέγεται ολικός προγραμματισμός της μάθησης. Δηλαδή προγράμματα κομμένα και ραμμένα στις ικανότητες των παιδιών. Όχι διαφορετικά σε σχέση με το ισχύον πρόγραμμα, αλλά προσαρμοσμένα στις δικές τους ικανότητες. Ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Πάτε σε ένα κατάστημα να αγοράσετε ένα μοντέλο ρούχων. Φοράτε το νούμερο Α. Η φίλη σας φοράει το νούμερο Β. Θα πάρετε και οι δυο το Α. Θα πάρετε διαφορετικό νούμερο. Σωστά. Μπορεί να είναι το μοντέλο ίδιο, αλλά το νούμερο που θα αγοράσετε θα είναι διαφορετικό. Επομένως, το ίδιο κουστούμι δεν ταιριάζει σε όλους. Μπορεί στο σχήμα, στο χρώμα να είναι ίδιο, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί στα εκάστοτε μέτρα του οποιοδήποτε. Αυτό θα είναι η αυριανή προσέγγιση, η οποία θα γίνει και με πρακτικές εφαρμογές. Δηλαδή δεν θα μείνουμε και οι δύο στο θεωρητικό. Θα περάσουμε και στο διατάφτα, στη μαχόμενη εκπαίδευση. Κύριε Φλουρή, έχουν πραγματοποιηθεί και άλλα τέτοια σεμινάρια, έτσι δεν είναι? Τι έχει δείξει λοιπόν η εμπειρία? Ποιες είναι οι αγωνίες της εκπαιδευτικής κοινότητας? Φαντάζομαι άλλες δυσκολίες και προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, που προσεγγίζουν, που έχουν άλλο τρόπο προσέγγισης στα παιδιά. Άλλες δυσκολίες η δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχει να κάνει με παιδιά εφήβους πλέον? Σαφώς υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα, αλλά αυτά που θα πούμε θα ωφελήσουν και τις δύο βαθμίδες, καθώς και τους γονείς. Διότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες του 21ου αιώνα και ήδη αναφέρατε κάτι προηγουμένως για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες καινοτομίες θα προκαλέσουν ανεργία, αλλαγή επαγγελμάτων, νέα κοινωνική και οικονομική οργάνωση. Και χρειάζεται να έχουν πολλαπλές δεξιότητες τα μελλοντικά άτομα, οι μελλοντικοί πολίτες, έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν πρώτα, να πετύχουν στο επάγγελμα και να είναι ευτυχισμένοι στη ζωή. Δεν μιλάμε για την ευτυχία πάντα, αλλά και το σχολείο με όλα που συμβαίνουν καταπιέζει κάποιος και συμπιέζει τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, αλλά χρειάζεται να είναι και ευτυχισμένα, να μην έχουν στρες, άγχος που δυστυχώς όλοι έχουμε σε κάποιο βαθμό. Οπότε οι δεξιότητες αυτές οι πολλαπλές απαιτούνται έτσι ώστε να αναπτύξουν την πολύπλευρη ανάπτυξη. Κάτι που η ελληνική νομοθεσία αναφέρει από το 1980 μέχρι τις μέρες μας, το ισχύον πρόγραμμα, μιλάει για πολύπλευρη, για ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, χωρίς όμως να έχει πάντα τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί αυτή η πολύπλευρη ανάπτυξη. Η θεωρία του Γκάρντνερ με την πολλαπλή νοημοσύνη και τους 8 τύπους νοημοσύνης φροντίζει γι' αυτό και εξοπλίζει, θα λέγαμε, τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των ηλικιών, αλλά και εμάς τους μεγαλύτερους, για να αντιμετωπίσουμε τις αντικσότητες της ζωής και τις προκλήσεις των επαγγελμάτων. Ναι. Πώς μαθαίνουμε τα παιδιά, έτσι, πώς τα οθούμε, κύριε Τσιναρέλη, προς τις πολλές δεξιότητες? Η αγωνία των γονιών είναι να δώσουμε στα παιδιά μας όσα περισσότερα εφόδια μπορούμε. Και από αυτή την ηλικία, από τη μικρή ηλικία, τα πιέζουμε με πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα να μην τους μένει και ελεύθερος χρόνος. Κάνουμε καλώς? Θα σας απαντήσω έμεσα. Ένας γονιός δίνει 23 ζευγάρια χρωμοσωμάτων κάθε ένας στα παιδιά. Αυτά είναι βιολογικά χαρακτηριστικά. Δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα μοιάσουν με το γονιό. Ακόμη και τα ομοζύγωτα δίδυμα, δηλαδή αυτά που μοιάζουν σαν δύο είδωλα, ίδια βιολογικά, δεν έχουν την ίδια προσωπικότητα. Τα παιδιά μας δεν έχουν την ίδια προσωπικότητα με εμάς. Έχουν διαφορετική προσωπικότητα. Επομένως, αυτό που θέλουν οι γονείς είναι η μεγάλη προσδοκία. Το θέμα είναι τι θέλουν τα παιδιά και τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά. Οι 8 τύποι νοημοσύνης δείχνουν ότι συνήθως
τα παιδιά έχουν διαφορετικό τύπο νοημοσύνης από τους γονείς, στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και οι συνθήκες οι κοινωνικές που ζουν τα παιδιά σήμερα δεν είναι ίδιες με τις συνθήκες των γονιών που ζούσαν πριν. Άρα το πλαίσιο έχει αλλάξει όλο. Δηλαδή ζητάμε, θα σας το πω έτσι... Απλά και κατανοητά. Επειδή είμαι επαρχιώτης. Ναι. Ζητάμε από γίδια να βάλουν προβιά προβάτου. Αυτό δεν γίνεται. Τα παιδιά θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Θα πρέπει να τα δώσουμε την ελευθερία και τις δυνατότητες να προχωρήσουν. Υπάρχει ένα φαινόμενο που το ονομάζουμε φαινόμενο της αποστέρησης και το λέμε για παιδιά παλιά που κλαίγαν όταν πηγαίναν για πρώτη φορά σχολεία. Ξέρετε τι ξέρουμε σήμερα ως ψυχολόγοι? Ότι αυτά τα παιδιά έξω από τα κάγκελα έχουν μια μάνα ή έναν πατέρα ή έναν από τους συλλόγους των παππουδογιαγιάδων που περιμένουν έξω από τα κάγκελα. Σύνδρομο αποστέρησης έχουν οι γονείς και οι παππούδες, όχι τα παιδιά. Όχι τα παιδιά. Επομένως, πολλά από αυτά που εμείς οι σοφοί παλιοί νομίζουμε ότι στην εποχή μας αυτά, η εποχή μας ήταν και αυτή πιο προηγμένη από την εποχή των γονιών μας. Επομένως, τα παιδιά δεν μπορούν και δεν πρέπει να ακολουθούν de facto και μέσα σε κλισέ τις επιλογές που οι γονείς νομίζουν για τα παιδιά τους. Το θέμα είναι να κάνουμε τα παιδιά να νομίζουν για τον εαυτό τους. Τότε πετυχαίνουν. Ναι. Τώρα, μέσα έτσι, από ποιες διαδικασίες θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, κύριε Φλουρή? Γιατί νομίζω ότι σε αυτό θα συμβάλλουν, πρέπει να συμβάλλουν από κοινού και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Μην ξεχνάμε ότι το σχολείο είναι δεύτερη οικογένεια για τα παιδιά μας. Πολύ σωστά το είπατε και τα πρώτα 5 με 6 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικά για να χαράξουν οι γονείς τα θεμέλια των 8 τύπων νοημοσύνης. Δηλαδή πρέπει να εκθέτουν τα παιδιά σε πληροφορίες και γνώσεις ή περιεχόμενα που απηχούνται στους 8 τύπους νοημοσύνης. Αριθμητική, αφήγηση ιστοριών που ήδη κάνουν, αθλητικό περιεχόμενο, να τα εκθέτουν στις διαδικασίες της φύσης, ζωάκια και άλλες διαδικασίες της φύσης, πανίδα και χλωρίδα, μουσική, που διαμορφώνει τους νευρώνες όλων των παιδιών με θετικό τρόπο, κινεσθητικές δραστηριότητες και διαπροσωπικές δραστηριότητες, γιατί έχουμε όλοι, θα το πούμε αυτό στην κοινωνική νοημοσύνη, νευρώνες οι οποίοι μας επιτρέπουν και μας σωθούν να κάνουμε παρέα με άλλα παιδιά και οι οποίοι νευρώνες είναι οι κατοπτρικοί νευρώνες, μας κάνουν να ελκόμαστε σε ανθρώπους που είναι όμοιοι με μας και φυσικά σμιλεύουν και τον αριθμό και τη φύση των νευρώνων. Γι' αυτό και οι γονείς λένε, προσοχή, μην κάνεις παρέα αυτό το άτομο. Υπάρχουν πράγματι έτσι κινδύνοι, αλλά το σχολείο πρέπει να αναλάβει δράση έτσι ώστε να τα αναπτύσσει πολύπλευρα και μέσα από αυτή την πολύπλευρη ανάπτυξη θα αναπτυχθεί η αυτογνωσία, η αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίμηση και η αυταξία του παιδιού, καταστάσεις που θα τα βοηθήσουν να πετύχουν στη ζωή τους, όχι μόνο στο σχολείο, και να είναι ευτυχισμένα. Μάλιστα, αυτός είναι ο απότερος στόχος. Πάντως, ζούμε μια άλλη πραγματικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Αυτό να πω και να κλείσουμε, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας, αλλά πάρα πολλές απορίες. Θα έχουμε την ευκαιρία όλοι, και εκπαιδευτικοί και γονείς και το κοινό, να σας απευθύνουμε και να πάρουμε και απαντήσεις στη διάρκεια του σεμιναρίου που ξεκινά σήμερα στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας. Στις 6 με 9 είναι σήμερα και από τις 10 αύριο το πρωί.
Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τώρα και να κλείσουμε με τον κύριο Τσιναρέλη ότι αυτή η πραγματικότητα που ζούμε τώρα και τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία είναι ότι είναι εκτεθειμένα πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Είτε είναι μικρή του τηλεφώνου, είτε είναι μεγάλη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή, κύριε Τσιναρέλη. Οπότε δεν αλλάζει πολλά πράγματα πλέον και για το μέλλον. Σίγουρα τα αλλάζει, αλλά ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για το γεγονός αυτό δεν έχουν τα μηχανήματα. Το μεγάλο μέρος της ευθύνης το έχουν οι άνθρωποι. Έτσι, η οικογένεια. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή σε πολύ εντός εισαγωγικών αναπτυγμένες κοινωνίες μιλούμε για τα παιδιά του σάντουιτς. Στη Γαλλία ήδη οι συνάδελφοι, οι ψυχολόγοι μιλούν για το «les enfants du sandwich». Γιατί το σάντουιτς είναι η μόνη επαφή που έχει η μάνα με το παιδί. Η μάνα φεύγει ξημερώματα, δεν βλέπει το παιδί που φεύγει στο σχολείο, του φτιάχνει το σάντουιτς, το βάζει πάνω στον μπάγκο και πιθανώς να έχει και ένα σημείωμα. Η μόνη επαφή που έχει το παιδί με τη μάνα είναι το σάντουιτς. Πολύ πιο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά των μικρών συνοικισμών, των μικρών οικισμών. Και θέλω να κλείσω με το εξής παράδειγμα. Πείτε μας. Μένω στην Αθήνα δίπλα σε σχολείο. Έχω αφιερώσει 40 χρόνια από τη ζωή μου στην εκπαίδευση. Τα παιδιά όταν βγαίνουν διάλειμμα στα σχολεία της Αθήνας τσιρίζουν ιστερικά. Σε κανένα σχολείο της επαρχίας δεν το είδα αυτό. Στα δε χωριά δεν ακούγεται τίποτα. Τι δείχνει αυτό, κύριε Τσιναρέλη? Τι δείχνει? Έχουμε παιδιά των τεσσάρων τείχων. Τα παιδιά θέλουν να τρέξουν, θέλουν να εκφραστούν, θέλουν να φωνάξουν. Δεν έχουν άλλο τρόπο να το κάνουν αυτό παρά στο διάλειμμα, στο σχολείο. Γιατί μετά θα ακολουθεί στο φροντιστήριο για το τάδε, για το δίνα, για το παραδίνα. Θα πάμε στο ταεκβοντό, στο τζούντο, στο καρατέ, θα πάμε στη μουσική. Τα παιδιά σήμερα, ιδίως τα παιδιά μέχρι τα 14-15, είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στον κόσμο. Δεν δουλεύουν 8 ώρο όπως δουλεύετε εσείς και εγώ. Δουλεύουν το λιγότερο 14 ώρο. Μάλιστα. Τα λάβαμε υπόψη όλα αυτά που είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πριν κλείσουμε, μπορώ να βεβαίως, πω κάτι. Βεβαίως. Ότι όλα αυτά γίνανε με τις ηγετικές ικανότητες του κυρίου Μαρκαντώνη από το ΠΕΚΕΣ. Έτσι. Το τέταρτο ΠΕΚΕΣ, ο οποίος μας έχει προσκαλέσει και άλλες φορές και κάναμε διαδικτυακά σεμινάρια και θα κάνουμε και άλλα. Έχουμε ένα σωρό θέματα. Και εμείς θα χαρούμε να σας ξανά έχουμε πάλι μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Παράδειγμα, ναι. Στη διάρκεια της πανδημίας, σεμινάριο που οργάνωσε ο κύριος Μαρκαντώνης, είχε 4.500 συμμετοχές ακροατές από όλη την Ελλάδα. Αυτό λέει πάρα πολλά. Ουκ εν το πολλό το εφ. Έτσι. Αλλά εν το εφ το πολύ. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και να συνεχίσετε έτσι αυτή την προσπάθεια της ενημέρωσης και της χρήσιμης παρέμβασης. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.